Θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας την καλεσμένη μας για σήμερα, την αθλήτρια, βολεϊμπολίστρια του ΕΑΝΤΑ Ευόσμου, τη Λαμπριάννα την Πίτα. Γεια σου, Λαμπριάννα. Καλησπέρα, Λαμπριάννα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχες αγώνα σήμερα, έτσι? Είχατε αγώνα? Ναι, είχαμε τον τελευταίο μας αγώνα. Ωραία, οπότε, για αυτή τη σεζόν. Οπότε ήτανε, την έχουμε τώρα μόλις μετά από λίγο μετά τα αποδυτήρια. Είναι, οπότε θα μας, ναι, μιλήσει, ακριβώς. Θα μας μιλήσει και λίγο για τον αγώνα, ο οποίος δεν πήγε πολύ καλά. Αλλά εντάξει. Εντάξει, παίζαμε με μια ομάδα η οποία ήταν, βγήκε δεύτερη στο κύπελο. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο μας εύκολο. Με ένα λίγο περίεργο σχήμα. Εμείς ευχαριστημένες είμαστε, γιατί είμαστε και μικρές ηλικία οι περισσότερες. Οπότε ό,τι παίρνουμε από αυτή την κατηγορία είναι θετικό. Πώς, γενικότερα, πώς ήταν η χρονιά φέτος? Ήταν μια δύσκολη χρονιά με απαιτητικό πρόγραμμα, με την ομάδα να μην τα καταφέρνει τόσο καλά και να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αλλά γενικότερα, αυτό που μας είπες, πήρατε χρήσιμα συμπεράσματα και εμπειρίες, έτσι? Ναι, σίγουρα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει το στόχο μας. Απλά, όπως προείπα, λόγω του νεαρού της ηλικίας, στις κρίσιμες φάσεις δεν είχαμε μια έμπειρη παίκτρια να πάρει τα ηνία, να το πω. Αλλά σίγουρα μας μένουν θετικές εικόνες. Όλες βελτιωθήκαμε. Εγώ βλέπω τεράστια διαφορά σε όλες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και πιστεύω ότι όλες μας θα ξανά είμαστε στη Θεσσαλονίκη της Α1 κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μια πορεία δική σου, έτσι, με πολύ μεγάλες εμπειρίες και από τα γήπεδα της πόλης, έτσι, και πριν τον ΕΑΝΤΑ, το πέρασμά σου από τον Άρη. Έχεις φάει και εσύ τα γήπεδα με το κουτάλι, οπότε νομίζω ότι σε είχαν και λίγο σαν, όχι μέντορα, αλλά νομίζω... Σαν σημείο αναφοράς. Έτσι, σαν σημείο αναφοράς, ναι. Πολύ σωστά. Εντάξει, ήμουν η μόνη παίκτρια, πέρα από μια ακόμα κοπέλα, η οποία σταμάτησε βέβαια στη μέση της χρονιάς, που... Ξανά ήμασταν στην Α1, σαν βασικό στέλεχος με στην Α1, όχι απλά να συμμετέχουμε. Σίγουρα η ιστορία μου με τον Άρη, που εντάξει 14 χρόνια ήμουν στον Άρη, δεν είναι και λίγα, δηλαδή από εκεί ξεκίνησα. Σύν ότι με τον Άρη είχαμε βγει και δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι εικόνες οι οποίες μπορούσα κάπως να βοηθήσω, ας πούμε, στην κατάσταση και να δώσω στις μικρότερες, ας πούμε, να σκεφτούν κάπως διαφορετικά κάποια πράγματα. Mm-hmm. Μιας και αναφέρθηκε στον Άρη, έτσι, για να σχολιάσουμε και λίγο γενικότερα και την ομάδα αλλά και όλο το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα φέτος είναι καλύτερο από πέρσι? Το επίπεδο του είναι πιο ανεβασμένο από πέρσι? Ναι. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που δυσκολεύτηκε ο ΕΑΝΤΑς. Εγώ είμαι στην Α1 αυτός χρόνος και νομίζω είναι από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή οι ομάδες έχουν 3 ξένες οι περισσότερες. Και όλες είναι στο top επίπεδο. Όπως βλέπουμε, βασικά ακόμα και σήμερα, παράδειγμα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ήταν μια έκπληξη αυτό και υπάρχουν γενικότερα διάφορες εκπλήξεις στο πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με τον Ολυμπιακό, τώρα ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό και αυτό ακριβώς δείχνει τη δυναμικότητα των ομάδων. Δηλαδή ότι όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο και απλά τυχαίνει ποια θα είναι στην καλύτερη μέρα για να κερδίσει το ματς. Δηλαδή το πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ δυνατό για εμένα και αλήθεια δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ποιος θα πάρει τον τίτλο. Λαμπριάννα, αν έπρεπε να κάνεις μια πρόβλεψη ή έστω αν ήθελες να δώσεις κάποιες πιθανότητες, πού θα στοιχημάτιζες τα λεφτά σου, μεταφορικά πάντα μιλώντας? Ναι, μεταφορικά. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι σήμερα θα τα στοιχημάτιζα στον Παναθηναϊκό. Mm. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία μετά την ήττα από τον Άρη στον πρώτο γύρο. Είχε μόνο ανωδική πορεία. Κατέκτησε και το κύπελο, οπότε δείχνει κάτι και αυτό. Αλλά σήμερα που έχασε από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, λίγο πιστεύω ότι όλοι είναι πάνω κάτω στα ίδια, αλλά ίσως λίγο περισσότερο ο Παναθηναϊκός, λόγω του ότι έχασε το κύπελο. Μιας και αναφέρθηκες, Λαμπριάννα, στον Άρη, εμείς εκεί σε γνωρίσαμε, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας και για τον Άρη. Πώς την βλέπεις φέτος την ομάδα? Η ομάδα είναι πολύ καλή. Δηλαδή, βασικά, να πω την αλήθεια, δεν πίστευα από την αρχή ότι θα φτάσουν, ότι θα είναι τόσο ψηλά στις θέσεις, mm-hmm. αλλά πήγαν μια πολύ καλή χρονιά. Δυστυχώς είχαν έναν τραυματισμό, την Ειρήνη Τσομπανίδου, η κεντρικός της ομάδας που έπαθε χιαστό. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά. Η διαγώνιά τους για μένα είναι από τις καλύτερες του πρωταθλήματος, η Μερκάδο.
Και εντάξει, με τα περισσότερα κορίτσια ήμουν και πέρσι μαζί. Ξέρω τις δυνατότητες του, είναι πάρα πολύ καλές όλες. Και τον είχαμε και πιο παλιά. Πιστεύω ότι κάνει μια πολύ καλή πορεία και πιστεύω ότι θα περάσει και στη τετράδα. Τώρα μιλώντας για τον Άρη και γενικότερα για το άθλημα, έτσι και αλλιώς υπάρχουν δυσκολίες και παρότι μας είπες ότι είναι ανεβασμένο το επίπεδο, σαν γυναικείο βόλεϊ αντιμετωπίζεται πολλά προβλήματα και εξωαγωνιστικά. Μιλάμε δηλαδή για ένα άθλημα το οποίο δεν έχει όχι μόνο την προβολή, θα πάμε και στην προβολή αργότερα, αλλά για τα προβλήματα για τη στήριξη. Δηλαδή είχατε θέματα μόνο και μόνο επιβίωσης φέτος για το πρωτάθλημα, δηλαδή, όχι μόνο σαν Έδας Βόσμου και γενικότερα όλες οι ομάδες σαν χώρος. Και εσύ και η συμπαίκτριά σου έχετε βιώσει δυσκολίες φέτος στο πρωτάθλημα. Φέτος νομίζω ήταν λίγο καλύτερα από προηγούμενες χρονιές, καθώς πήραμε και όχι επίδομα, ακριβώς μια βοήθεια τέλος πάντων από το κράτος οικονομικά οι περισσότερες ομάδες. Απλά το αρνητικό για το γυναικείο βόλεϊ είναι ότι δεν είμαστε επαγγελματικό όπως οι άντρες, οπότε δεν δικαιούμαστε τα επιδόματα, τις βοηθήσεις από το κράτος και γενικότερα. Ξέρετε πλέον με την κατάσταση του κορονοϊού ότι εμείς σταματήσαμε και όχι φέτος, τα δύο προηγούμενα χρόνια, σταματήσαμε και δεν είχαμε καμία οικονομική βοήθεια από πουθενά. Λαμπριάννα, που προφανώς αυτό είναι λύση. Μιας που αναφέρθηκε στο θέμα του κορονοϊού, πες μας λίγο, όταν έγινε η διακοπή των πρωταθλημάτων και ξαφνικά ακούτε ότι ανοίγει κανονικά η Volley League των αντρών, αλλά η Volley League γυναικών παραμένει κλειστή. Πόσο δύσκολο είναι πρώτα για έναν αθλητή να βλέπει έναν συναθλητή του, γιατί στην ουσία συναθλητές είστε, να είναι μέσα στο γήπεδο και να προπονείται και να παίζει αγώνες και ακριβώς το ίδιο άθλημα που είναι η γυναικεία κατηγορία του να είναι κλειστό. Σαν παίκτρια, πώς το ένιωσες? Ναι, αρχικά να πω ότι εμάς όταν μας ανακοίνωσαν από την ομάδα ότι θα σταματήσουμε τις προπονήσεις για λίγο καιρό, καμία δεν περίμενε ότι όντως θα σταματήσουμε για τόσο καιρό. Δηλαδή ήταν νομίζω η Πέμπτη, η Τετάρτη και μας είπε σταματήσουμε και λέγαμε εντάξει από Δευτέρα θα είμαστε όλες γήπεδο πάλι. Και τελικά έφτασε Αύγουστος για να ξαναμπούμε. Εντάξει, νιώθαμε όλες πολύ αδικημένες σε ότι οι άντρες συνεχίζαν το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η διαφορά αυτή τη στιγμή, ότι αυτοί θεωρούνται επαγγελματικό και εμείς ερασιτεχνικό. Αλλά νομίζω δεν ήταν μόνο για το γυναικείο βόλεϊ. Ήταν και το γυναικείο μπάσκετ και το γυναικείο handball. Νομίζω και το αντρικό handball είχε σταματήσει. Οπότε ήταν λίγο περίεργο να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να συνεχίζει. Και το βόλεϊ, συγκεκριμένα το βόλεϊ, που είναι το άθλημα το οποίο έρχεται σε λιγότερη επαφή με τον αντίπαλο από οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα, να μην συνεχίζεται. Μια και το έθιξες αυτό, έθιξες λίγο το θέμα του ημιεπαγγελματισμού και του ερασιτεχνισμού που χαρακτηρίζει το άθλημα κακώς στη χώρα μας. Πώς σας επηρεάζει αυτό εσάς σαν αθλήτριες? Γενικότερα εσένα σε απασχολεί το μέλλον και τα υπόλοιπα κορίτσια, σας απασχολεί το μέλλον σε μια χώρα που δεν πληρώνει αυτό το άθλημα όπως θα έπρεπε και δεν έχει ουσιαστικά τις ίδιες διεξόδους? Προσωπικά φέτος θα τελειώσω την ιατρική σχολή. Οπότε δεν είναι... Προφανώς θέλω να ασχοληθώ με το βόλεϊ και είναι η ζωή μου, ξέρω ότι είναι ένα κλισέ που το λέμε όλοι, αλλά όταν είσαι τόσα χρόνια στο γήπεδο, όντως σου αρέσει αυτό που κάνεις και το αγαπάς. Οπότε οι περισσότερες αθλήτριες είναι έτσι. Έχουν ένα... Οι σπουδάζουν ή έχουν μια δεύτερη δουλειά προκειμένου να τα καταφέρουν, γιατί όντως το να μην παίρνεις τα ένσημα, το να μην παίρνεις επιδόματα... Γιατί προφανώς σε κάθε άθλημα δεν είσαι 12 στους 12 μήνες. Ναι. Είσαι κάποιους μήνες εκεί και στη συνέχεια βρίσκεις κάποια άλλη ομάδα. Αυτά όλα δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι γενικότερα το να σκέφτεσαι ότι είσαι κάπου ασφαλισμένος. Πάρα πολλά κομμάτια τα οποία νιώθουμε όχι αδικημένες μόνο, απλά θα ήταν καλύτερα σίγουρα να θεωρούμε σαν επαγγελματικό, ώστε όλες να είμαστε εξασφαλισμένες από όλους τους τομείς. Ναι, από την πλευρά του κόσμου ο οποίος έρχεται να σας δει όχι μόνο τώρα στον ΕΑΔΑ και γενικότερα και στον Άρη, βλέπεις ότι ο κόσμος το αγαπάει σαν άθλημα το γυναικείο βόλεϊ? Και κάνω αυτό το διαχωρισμό γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αντρικό και γυναικείο στην προσέλευση του κόσμου. Είσαι ικανοποιημένη, και όχι μόνο εσύ, γενικότερα είστε ικανοποιημένοι σαν πρωτάθλημα και σαν ομάδα από τον κόσμο που σας αγκαλιάζει και στηρίζει? Θα μιλήσω γενικότερα, όχι για κάποια συγκεκριμένη ομάδα, γιατί προφανώς όταν πηγαίνουμε και σε άλλα γήπεδα βλέπουμε και εκείνον τον κόσμο.
Πιστεύω ότι οι μεγάλες ομάδες, και λέγονται μεγάλες εννοώ αυτές που έχουν και κάποιο όνομα στο ποδόσφαιρο, έχουμε αρκετούς φιλάθλους που όντως αγκαλιάζουν και το γυναικείο βόλεϊ. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει αυτή η διαφορά που ανέφερε, ότι δεν πιστεύω ότι μαζεύουμε τόσο κόσμο. Δίνεται προτεραιότητα όχι στο αντρικό βόλεϊ, ως περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστικά έχω να πω ένα παράδειγμα με τον Άρη όταν ήμασταν πέρυσι, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήτανε. Παίζαμε εμείς με, νομίζω με Ολυμπιακό που ήταν ντέρμπι και είχε ταυτόχρονα ποδόσφαιρο και οι φίλαθλοι ήρθανε για μισή ώρα και φύγανε τελικά να πάνε στο ποδόσφαιρο. Προφανώς μείνανε κάποιοι να μας υποστηρίξουν, αλλά όπως και να το κάνουμε όταν παίζεις ένα γεμάτο γήπεδο με φιλάθλους να σε υποστηρίζουν, όχι μόνο να υποστηρίζουν την ομάδα αλλά να φωνάζουν και για σένα, σε ανεβάζει πάρα πολύ και μπορείς να παίξεις καλύτερα. Οπότε σίγουρα σε οποιαδήποτε ομάδα και οποιαδήποτε παίκτρια, σίγουρα καλεί τους φιλάθλους της ομάδας να έρθει να τους εμψυχώσει. Σε σχέση με άλλες χώρες, είμαστε πολύ πιο πίσω σε επίπεδο, όχι μόνο για σαν άθλημα, και για το αυτό με τον κόσμο και το μη επαγγελματισμό και όλα αυτά. Σαν υποδομές. Ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα συγκριτικά με άλλες, ακόμη και με την Ιταλία και με όλες τις χώρες. Ναι, αυτό θα έλεγα. Εντάξει, ότι η Ιταλία και η Τουρκία και η Σερβία για μένα είναι από τις κορυφαίες χώρες που έχουν και υποδομή, πολύ καλούς προπονητές και οι εθνικές τους, ας πούμε, είναι πολύ καλές. Αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη πρόοδο. Φαίνεται και από τις επιτυχίες της εθνικής μας και των γυναικών και των αντρών. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε από τις κορυφαίες ομάδες, αλλά έχουμε μια ανωδική πορεία, το οποίο είναι αυτό που όλοι ζητάμε. Ώστε κάποια στιγμή να βρεθούμε και σε καλύτερη θέση. Μιας και είπες και για την ιατρική, είπες και για καλύτερη θέση, ποιο είναι το μέλλον για την Λαμπριάννα Πίτα, να μας πεις λίγο και τους δικούς σου στόχους. Τα πλάνα σου, τα μελλοντικά. Ναι, γιατί σε έχουμε δει στα γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια και δηλαδή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε Λαμπριάννα Πίτα ή θα σε κερδίσει η ιατρική. Θα βάλεις την άσπρη τη ρόμπα. Θα τη βάλω και την άσπρη τη ρόμπα, αλλά θα συνεχίσει να βλέπετε Λαμπριάννα Πίτα στα γήπεδα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να το σταματήσω. Πιστεύω ότι, γενικότερα γιατί πολλοί με ρωτάνε πώς μπορώ και τα συνδυάζω, γιατί η σχολή μου είναι 6 χρόνια και θα τελειώσω ακριβώς τα 6 χρόνια. Οπότε εγώ λέω ότι όταν αγαπάς δύο πράγματα πάρα πολύ, ή δύο καταστάσεις όπως είναι το βόλεϊ και η ιατρική, για μένα, προσπαθείς και τα κάνεις και τα δύο εξίσου καλά αφού τα αγαπάς και δεν μπορείς να σκεφτείς τη ζωή σου χωρίς αυτά. Οπότε πιστεύω και του χρόνου και του παραχρόνου και μέχρι όσο να μπορώ να τα συνδυάζω, θα είμαι και αθλήτρια και γιατρός. Για το εξωτερικό έχεις βλέψεις, έτσι θα ήθελες να κυνηγήσεις και μια ομάδα στο εξωτερικό, κάτι έτσι να το αναδοκιμάσεις. Να πω την αλήθεια, δεν το είχα ιδιαίτερα σκεφτεί το εξωτερικό, αλλά εφόσον έρθει μια καλή πρόταση, πιστεύω καμία αθλήτρια δεν μπορεί να πει όχι λόγω επειδή είναι εξωτερικό και εξωτερικό, οπότε άμα έρθει μια καλή πρόταση με ωραία δεδομένα, γιατί όχι. Ωραία δεδομένα λέγοντας καλό περιβάλλον, φαντάζομαι, όμορφη πόλη, χώρα. Μετράει και ο προορισμός πάρα πολύ και οι άνθρωποι εκεί, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και το κλίμα σε κάθε ομάδα είναι ιδιαίτερο, δηλαδή είναι πολύ καλό. Ναι. Οπότε τώρα να πας σε μια χώρα που θα είναι οι άνθρωποι λίγο περίεργοι, προφανώς και αυτό σε επηρεάζει. Ωστόσο, εντάξει, προφανώς ο επαγγελματισμός είναι πάνω απ' όλα και κάνει. Αλλά να πω την αλήθεια, για του χρόνου με βλέπω Ελλάδα. Ωραία, ωραία. Οπότε περιμένουμε να σε δούμε και στα επόμενα μάτς που θα ξεκινήσουν από την επόμενη σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαμπριάννα, και ελπίζω τώρα την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε στον αέρα να μας πεις ότι είσαι και κανονικά γιατρός. Και... Ναι, με το καλό και το πτυχίο, με τη ρόμπα. Την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει σε συνέντευξη ήταν, νομίζω, ή πρέπει να σου ένα δεύτερο ή τρίτο έτος. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Νομίζω ναι, έχει καιρό τώρα. Ωραία, εντάξει, την ακολουθούμε σε όλη τη σειρά. Τώρα έχει πέσει και ο κορονοϊός μεταξύ αυτά, οπότε μάλλον δεύτερο τρίτο ήταν σίγουρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Λαμπριάννα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί όντως το άθλημά μας θέλει και λίγη προβολή. Οπότε ευχαριστώ και προσωπικά και από όλες τις αθλήτριες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά από την Λαμπριάννα Πίτα.